Καλημέρα, κυρία Μπουζδούκου. Εμείς, μιλάμε για τη γραμμή 4, σωστά? Ναι, ναι, ακριβώς. Μιλάμε για τη γραμμή 4, αλλά να τονίσω ότι ενώ το Υπουργείο Υποδομών θεωρείται ένα παραγωγικό Υπουργείο, εμείς εδώ ταυτόχρονα το θεωρούμε και ένα Υπουργείο της Καθημερινότητας. Mm-hmm. Γιατί μέσα από τις υποδομές βελτιώνουμε συνεχώς την καθημερινότητα. Και όταν μιλάμε για μετακίνηση, μάλιστα, στο λεκανοπέδιο της Αττικής που ταλαιπωρούμαστε πολύ με την κίνηση. Και η συγκεκριμένη γραμμή ακριβώς, η οποία θα εξυπηρετεί πολλές περιοχές με έντονο το λαϊκό στοιχείο. Για πείτε μας, όπως δηλαδή, άλλωστε κάνουμε ήδη με τη γραμμή προς Πειραιά. Ποιες είναι αυτές οι περιοχές? Θα ξεκινάει από το Γαλάτσι και θα καταλήγει μέσα από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από τα δικαστήρια, από τα εξάρχεια, θα καταλήγει στον Ευαγγελισμό. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Και βέβαια μετά θα πάμε στο Μαρούσι, από το Μαρούσι προς την Εθνική Οδό. Υπάρχει διακλάδωση η οποία θα πηγαίνει προς το ανατολικό τμήμα, θα έλεγα, γενικά προς την Κεσαριανή. Είναι μια γραμμή η οποία σε πρώτη φάση είναι μελετημένη από το Γαλάτσι μέχρι τον Ευαγγελισμό. Θα εξυπηρετεί κυρίως περιοχές με έντονα λαϊκά στοιχεία. Γαλάτσι, Κυψέλη, Εξάρχεια και Κολωνάκι. Ακριβώς. Ενώ είναι όριμη, τώρα συζητάμε και αναζητούμε τους τρόπους χρηματοδότησης. Ξέρετε ότι η χρηματοδότηση, γενικά οι πόροι είναι περιορισμένοι. Συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Συζητάμε ακόμη και παραχωρήσεις. Δεν μπορώ να μιλήσω για χρονοδιάγραμμα αν δεν εξασφαλίσουμε την πίστοση. Ναι, ακριβώς. Η εποχή που οι εξαγγελίες γινόταν στο πόδι έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Εμείς στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κινούμαστε με μια άλλη λογική. Πάντως, ο σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί όλος, έτσι. Όλη η μελέτη έχει ολοκληρωθεί, είναι έτοιμη, απλά περιμένετε την πίστοση του έργου. Όριμη είναι, το πρώτο τμήμα είναι όριμο, θα μπορούσε να δημοπρατηθεί μόλις εξασφαλιστεί η πίστοση. Μάλιστα. Κύριε Σιμόπουλε, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση η οποία είναι σοβαρή μεν, αλλά η αλήθεια είναι, και είμαι σίγουρη ότι το έχει πάρει και το δικό σας αυτή, είναι ανέκδοτο πια και είναι το μετρό της Θεσσαλονίκης. Είναι ανέκδοτο που εμείς πειράζουμε τους Θεσσαλονικείς, γιατί ξεκίνησαν τα έργα πριν από πόσα χρόνια, βοηθήστε με, γιατί θα φύγουμε πάρα πολύ πίσω. Σταματούν. Από το 2006. Ξεκινούν. Το χρονοδιάγραμμα έβλεπε ότι το 2012 θα έχει ολοκληρωθεί το μετρό. Έχουμε 2014, δεν υπάρχει ούτε μισή στάση. Και την ίδια ώρα είδαμε πριν από λίγες ημέρες Μπουτάρη και Τζιτζικώστα να υπογράφουν μια συμφωνία 7 σημείων. Τι λέτε τώρα εσείς για το μετρό, να το περιμένουν ή δεν θα φτάσει ποτέ? Καταρχήν, εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι παραλάβαμε ένα έργο με πάρα πολλά προβλήματα πριν 2 χρόνια, προβλήματα τα οποία τα λύνουμε συνεχώς. Μια απόδειξη αυτού είναι ότι τις επόμενες μέρες ο Μετροπόντικας θα αρχίσει να αποσυναρμολογείται από την ανάληψη, θα πάει στη Νέα Ελβετία και θα αρχίσει την αντίστροφη πορεία. Μια ακόμη απόδειξη είναι ότι οι διαφορές πάνω στη σύμβαση που είχε το δημόσιο με την ανάδοχο εταιρεία έχουν οδηγηθεί στη διαιτησία και σταδιακά από το φθινόπωρο θα αρχίσουν να επιλύονται. Όλα αυτά τα οποία περιγράψατε απηχούν μια πραγματικότητα του παρελθόντος και όχι του παρόντος. Εκείνο όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι όλοι όσοι έχουν υπεύθυνη θέση στη Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε αλλού και εργάζονται και έχουν σκοπό και θέλουν να τελειώσει το μετρό, ναι, θα πρέπει να μην να το αφήσουν έξω από αντιπαραθέσεις τοπικές και να συμβάλλουν και αυτοί να βρεθεί λύση. Παραδείγματος χάρη, είμαστε ήδη 1,5 χρόνο πίσω, γιατί υπάρχει μια προσφυγή του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μια προσφυγή η οποία αφορά τις αρχαιότητες οι οποίες έχουν αποκαλύφθηκαν εκεί. Κατά τα έργα, μάλιστα. Πώς μπορούμε να μιλάμε για παράδοση, κυρία Μπουζδούκου, αν δεν τελειώσει το θέμα αυτό? Ναι. Επίσης, στη χθεσινή ανακοίνωση... Θα πρέπει να τα βρείτε, κύριε Σιμόπουλε, να καθίσετε όλοι οι αρμόδιοι φορείς στο ίδιο τραπέζι και να συνεννοηθείτε. Θα ήθελα λίγο να ολοκληρώσω δεν θα πρέπει, ναι, με ένα τελευταίο. Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε αυτό το οποίο θίξατε στην αρχή της συζήτησής μας. Την καθημερινότητα του πολίτη, έτσι. Εκεί ακριβώς, είναι το στοίχημα αλλά, και όχι στα αφήστε με λίγο ενδιάμεσα. Να ολοκληρώσω, ναι, κάτι Σιμόπουλε, που αφορά τη χθεσινή ανακοίνωση. Αναφέρουν ότι πρέπει η επίβλεψη
να μεταφερθεί στην Εγνατία Οδό. Αυτό ήταν ένα αίτημα το οποίο θα είχε σημασία πριν 2 χρόνια. Μάλιστα. Είμαστε προς το τέλος της κατασκευής των οικοδομικών εργασιών. Ο κύριος όγκος των εργασιών από εδώ και πέρα, κυρία Μπουσδούκου, είναι ηλεκτρομηχανολογικά. Μάλιστα. Και τροχαίο υλικό. Εδώ χρειάζεται μια πολύ μεγάλη τεχνογνωσία. Μένουμε σε αυτά, κύριε Σιμόπουλε. Είναι μια εξαιρετική εταιρεία, αλλά δεν έχει την τεχνογνωσία αυτή. Εν ολίγης, το μετρό προχωράει στο ανατολικό τμήμα της Θεσσαλονίκης, στο δυτικό τμήμα. Έχουμε το πρόβλημα. Να το δούμε και κυρίως οι κάτοικοι βεβαίως της Βορείου Ελλάδος. Σας ευχαριστώ θερμά για τα όσα είπαμε, κύριε Σιμόπουλε.